Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και για τη συμμετοχή σας και για την ενημέρωση, την αναλυτική και την έκθεση των προβλημάτων που σας απασχολούν. Να ευχηθώ βέβαια καλή δύναμη και υγεία σε όλους και όλες σας. Ξέρετε την άποψη του ΚΚΕ. Το δημόσιο σύστημα υγείας πρέπει να το προφυλάσσουμε σαν κόρη οφθαλμού. Δεν υπάρχει τίποτα πίσω από αυτό. Δυστυχώς, οι κυβερνήσεις μέχρι σήμερα όλες, μηδεμιάς εξαιρουμένης, απαξίωσαν σιγά-σιγά το δημόσιο σύστημα υγείας και δυστυχώς αυτή η κατάσταση συνεχίζεται και αυτά τα δύο χρόνια που θα μπορούσε κάποιος να πει «Βρε αδερφέ, θα μπορούσε να ήταν η αφορμή για να υπάρξει μια ανάκαμψη του συστήματος υγείας, μια ενίσχυσή του, μια χρηματοδότηση. Συνάνθρωποι μας πεθαίνουν, πανδημία υπάρχει, άρα κρούμε τον κόρδονα του κινδύνου και δίνουμε όλες μας τις δυνάμεις. Γιατί είναι αγαθό η υγεία. Δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται σαν οποιοδήποτε εμπόρευμα και με βάση το κέρδος του ιδιώτη, του επιχειρηματία, αυτού που έχει τη μεγάλη κερδοφορία, ας πούμε, και δεν ξέρει τι βγάζει και που θησαυρίσαν, όπως ξέρετε όλοι σας, πάρα πολύ καλά. Αυτά τα δύο χρόνια οι ιδιωτικοί όμιλοι, επιχειρηματικοί όμιλοι στην υγεία θησαύρισαν πάνω στο θάνατο, πάνω στην αρρώστια, πάνω στον κορονοϊό. Και δυστυχώς σε αυτό βάλαν χέρι οι κυβερνήσεις, η κεντρική εξουσία, ο κρατικός μηχανισμός, το ίδιο το κράτος και βεβαίως όσοι το υπηρέτησαν αυτό και το υπηρετούν αυτά τα χρόνια μέσω των Υπουργείων και των κυβερνήσεων. Εμείς είχαμε πει από την αρχή και επιμένουμε, δεν μπορεί να συνυπάρξει δημόσιος και ιδιωτικός τομέας υγείας. Με μαθηματική ακρίβεια θα γέρνει αυτό το ζήτημα υπέρ του ιδιωτικού τομέα. Όταν υπάρχουν ιδιωτικά καπιταλιστικά συμφέροντα που άλλος κοιτάει την κερδοφορία του, επενδύει και κοιτάει τι κέρδος θα έχει για τον άνθρωπο, τον άρρωστο πελάτη, τότε αυτό το πράγμα, και επειδή επενδύει σε αυτά τα ζητήματα και έχει κέρδος και πέφτει με τα μπούνια πάνω, έχοντας και τις πλάτες των κυβερνώντων, αυτό θα γέρνει σε βάρος του δημόσιου συστήματος υγείας. Θα απαξιώνεται η δημόσια υγεία και θα στέλνει τον άλλον, όπως έλεγε πριν ο φίλος, ο πρόεδρος του συλλόγου, εκεί. Ούτε η πισίνα θα λειτουργεί, ούτε το θεραπευτήριο, ούτε το κέντρο αποκατάστασης, γιατί δίπλα υπάρχει η ιδιωτική κλινική, υπάρχει η ιδιωτική πισίνα, το ιδιωτικό θεραπευτήριο και πάει λέγοντας. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Και μην κλείνουμε τα μάτια σε αυτό και μας λένε διάφοροι, όχι, θα μπορούσε να υπάρχει άμα τα συμβιβάζαμε. Δεν γίνεται. Το κέρδος είναι άπλιστο, είναι αδιφάγο και αυτός που τα χειρίζεται αυτά θα κάνει μέχρι ο παππούς Μάρξ, ξέρετε τι έλεγε, μέχρι και θα σκοτώσει για να έχει το κέρδος. Θα βάψει τα χέρια του με αίμα. Έτσι είναι. Έτσι είναι το κέρδος, έτσι είναι ο καπιταλιστής. Αυτό είναι το σύστημα και αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Γι' αυτό επιμένουμε λοιπόν. Αλλά έστω και όλα αυτά, τουλάχιστον μια επίταξη των ιδιωτικών δομών υγείας θα μπορούσε να γίνει, να ενισχυθεί το δημόσιο υγείας μέσα από εκεί. Κάναμε προτάσεις, μάλιασε η γλώσσα μας, τίποτα από αυτά δεν έγινε. Χειροτερεύει η κατάσταση. Η ουσία ποια είναι? Χρειάζεται άμεση χρηματοδότηση το σύστημα υγείας. Χρειάζεται ιδιαίτερα εδώ, γιατί μιλάμε για ένα τεράστιο χώρο, ένα μεγάλο νοσοκομείο. Είναι μαζί με τον Ευαγγελισμό εδώ τα μεγαλύτερα νοσοκομεία της χώρας, αν βάλεις και το Χατζικώστα, που καλύπτουν μια τεράστια περιοχή, περιοχές, όχι μόνο μια περιφέρεια, με τεράστιες ανάγκες, χρειάζονται να στελεχωθούν. Πρώτα απ' όλα με προσλήψεις υγειονομικών, γιατρών, νοσηλευτών, δεν ξέρω πώς είναι, εκατοντάδες οι κενές οργανικές θέσεις ήδη. Και με τις συνταξιοδοτήσεις που είπατε, με χώρια, τα ζητήματα της αναστολής και λοιπά και όλα αυτά τα προβλήματα που έχει δημιουργήσει η πανδημία, φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση. Χώρια που γίνεται μιας νόσου το νοσοκομείο ουσιαστικά, COVID και πάνε πίσω
μια σειρά χειρουργία, μια σειρά άλλα ζητήματα που αφορούν παθήσεις, και γιατί ο κόσμος δεν έχει σταματήσει να θερίζει ούτε ο καρκίνος, ούτε το ένα, ούτε το άλλο. Μην πιάσει όλες τις αρρώστιες που κυκλοφορούν, που τις ξέρετε καλύτερα και από μένα εσείς οι ίδιοι που ζείτε μέσα στο νοσοκομείο και έχετε τις ειδικότητες, ο καθένας τις ιδιαίτερες. Άρα λοιπόν, γιατροί χρειάζονται να προσληφθούν εδώ και τώρα. Χρειάζεται να λυθεί το ζήτημα αυτού που λέμε βοηθητικού προσωπικού και των διοικητικών υπηρεσιών, αλλά κυρίως ειδικά εδώ για το ζήτημα μίλησα πριν από αναλυτικά των 200 και συμβασιούχων που πρέπει να γίνουν αορίστου χρόνου, εδώ και τώρα, γιατί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες. Θα πρέπει να λυθούν τα ζητήματα για τις οργανικές θέσεις των ΜΕΟΝ, που είπαν από το Σωματείο ΜΕΟΝ, που είναι μια πραγματικά τεράστια υπόθεση που αφορά την εργατική, τη λαϊκή οικογένεια, αφορά τις οικογένειές μας, τα παιδιά μας, τη μητρότητα, όλα αυτά τα ζητήματα που θίξαν πολύ σωστά. Και βεβαίως υποδομές. Άμα δεν έχεις αντιδραστήρια, αν δεν έχεις εργαστήρια, αν σου λείπει το ένα, αν σου λείπει το άλλο και δεν ενισχύεις αυτές τις δομές με χρήμα που πρέπει να δοθεί, τότε δεν μπορεί να λειτουργήσεις, και σε όλα αυτά τα ζητήματα νομίζω πρέπει να τα παλέψουμε σαν ένας άνθρωπος. Και φυσικά τα θέματα που θίξατε, εμείς συμφωνούμε και για τις συνθήκες εργασίας. Εδώ το ζήτημα του βαρέως και ανθυγιεινού επαγγέλματος είναι κρίσιμο ζήτημα για το νοσοκομείο, για το γιατρό, για τις ειδικότητες τις υπόλοιπες. Εμείς έχουμε καταθέσει και πρόταση νόμου στη Βουλή γι' αυτό, την οποία την απέρριψαν τα άλλα κόμματα, δεν την ψήφισαν, ενώ έπρεπε να την ψηφίσουν. Και είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα που υπόθηκαν εδώ τώρα με τον COVID για το πώς κάνει ο ακτινοδιαγνώστης έτσι τις ακτινογραφίες και δέχεται επάνω τόσα πράγματα, γιατί δεν μπορεί να αλλάξει τη στολή, γιατί θα κολλήσει και πού να την πλύνει, πού να την αλλάξει, πού να την καθαρίσει, και πάει λέγοντας. Χώρια άλλες ειδικότητες, μην τις πω αναλυτικά, μέσα σε ένα που βάζει στην ουσία και ο γιατρός και ο νοσηλευτής, ο εργαζόμενος, βάζει τον εαυτό του σε κίνδυνο για τη ζωή του την ίδια, για την υγεία του και τη δική του και της οικογένειάς του. Και φυσικά η μισθή, η απληρωσιά που υπάρχει, οι ελαστικές σχέσεις εργασίας, είμαστε σε πλήρη γνώση όλων αυτών των ζητημάτων, ξέρετε, και η κομματική οργάνωση εδώ και τα στελέχη μας τα παρακολουθούν και εσείς τα αναφέρατε. Όλα αυτά πρέπει να αλλάξουν άρδιν. Είναι ένα συνολικό ζήτημα και πρέπει να μας απασχολήσει σοβαρά σαν κοινωνία. Εμείς, ξέρετε, ως κόμμα το κάνουμε αυτό. Και στη Βουλή το κάνουμε, να το κάνουμε ακόμα περισσότερο με τις ομιλίες μας, με τις παρεμβάσεις, με τροπολογίες που θα καταθέτουμε, με προτάσεις νόμου, με περωτήσεις. Δεν διστάζουμε επίσης να τους ενοχλούμε συνέχεια για το παραμικρό πρόβλημα και τους υπουργούς και τον Πρωθυπουργό, εγώ και τέτοια, με τηλέφωνα, με το να πηγαίνουμε στα γραφεία τους και να τους πιέζουμε, όπως και τα άλλα κόμματα, για να πάρουν δράσεις. Και ξέρετε ότι είμαστε και μπροστά στους αγώνες σας, στο κίνημα, όπου μας καλέσατε, βγαίνετε στον δρόμο, κάνετε απεργία, κάνετε κινητοποίηση. Είμαστε εκεί και προσπαθούμε να συμβάλλουμε όσο μπορούμε σε όλα αυτά τα μέτωπα, και για να αποκαλυφθούν τα ζητήματα και για να επιληθούν όσο γίνεται από αυτά. Και εδώ μπορούμε να συζητάμε για τα νοσοκομεία, για την τριτοβάθμια υγεία και λοιπά, όλα αυτά σύμφωνοι, αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι το ένα φέρνει το άλλο. Όταν πας και καταργείς και απαξιώνεις την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δεν υπάρχουν τα κέντρα υγείας, με το απαραίτητο προσωπικό που να πάνε εκεί, είναι επόμενο να σου έρχεται ο καθένας για το παραμικρό και έτσι να φορτίζει επιπλέον και να επιδεινώνει την άσχημη κατάσταση που υπάρχει και λόγω πανδημίας και λοιπά, και με τις τεράστιες ελλείψεις σε ένα νοσοκομείο. Όταν έρχεται και από την Κοζάνη και από την υπόλοιπη Δυτική Ελλάδα και από την Ήπειρο και από τα νησιά και από την Αλβανία ακόμα και από παντού, και για μια απλή ίωση, για ένα, ξέρω εγώ, ένα απλό κρυολόγημα ή για οτιδήποτε άλλο που θα μπορούσε να το λύσει, έπρεπε να το λύνει το κέντρο υγείας, η πρωτοβάθμια φροντίδα. Κινητές μονάδες που έπρεπε να υπάρχουν. Και όχι βέβαια να γίνονται, όπως είπε και η συνάδελφός σας που μίλησε πρώτη, η παθολόγος που έφυγε γιατί είχε δουλειά, να υπάρχουν και δουλειά του εμβολιαστικού κέντρου, ας πούμε, να την κάνει το νοσοκομείο εκτός των άλλων, όλων αυτών που έχει επιφορτιστεί.
που θα μπορούσαν να λυθούν και σε άλλες αίθουσες και με άλλες δυνατότητες από την πρωτοβάθμια φροντίδα. Και όλα αυτά μας πάνε πίσω. Μιλάμε για ένα μεγάλο νοσοκομείο, μεγάλους χώρους, και εκτός των άλλων μιλάμε και για ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο εδώ, που έχει να κάνει με την εκπαίδευση των φοιτητών που σωστά υπόθηκε από την ιατρική σχολή, που έχει πάει πάρα πολύ πίσω αυτά τα δύο χρόνια με την πανδημία, όλη αυτή η εκπαίδευσή τους, με αποτέλεσμα να το βρουν μπροστά τους, να καθυστερήσουν στα χρόνια και βεβαίως για το λειτουργήμα που πρέπει να ασκήσουν αύριο και να κάνουν. Δεν θέλω να σας φάω το χρόνο για αυτά τα ζητήματα, αλλά τα ζητήματα της υγείας, όπως σωστά υπόθηκε, της παιδείας, είναι κρίσιμα ζητήματα. Και δεν είναι αλλού το ένα πρόβλημα και αλλού το άλλο. Ας πούμε, η ακρίβεια που υπόθηκε είναι κρίσιμο ζήτημα. Και η ακρίβεια οφείλεται και σε συγκεκριμένους λόγους. Χτες ήμουνα στην Κοζάνη, σε περιοδία εκεί, και μίλησα και εκεί. Όμως η πολιτική δήθεν της πράσινης μετάβασης που επιλέγει η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και συμφωνεί και η ελληνική κυβέρνηση και τα άλλα κόμματα και ψηφίσαν νόμους εδώ, σημαίνει απολιγνητοποίηση. Σημαίνει ότι κλείνουν μεγάλες παραγωγικές μονάδες για ένα ορυκτό που το έχει η Ελλάδα για πάρα πολλά χρόνια μπορεί να λειτουργήσει και να βγάλει και να έχει ενέργεια. Και ποιοτική ενέργεια και φθηνή ενέργεια. Χώρια που εξασφαλίζει και τη δουλειά των ανθρώπων που τους πετάνε τώρα στον δρόμο με ένταση της ανεργίας κλπ. Και θα έχει και φθηνό ρεύμα κλπ. Και ο κύριος Μητσοτάκης τον ακούσατε να λέει πριν ένα μήνα, τώρα το σταμάτησε εδώ και 20 μέρες που άρχισε ο πόλεμος, γιατί άλλαξαν τα δεδομένα. Δέστε και πώς συνδέονται όλα που σας έλεγα πριν. Έλεγε ο Μητσοτάκης ότι ο λιγνίτης τον κόβουμε γιατί είναι πολύ ακριβώς. Ένα και δεύτερο, μολύνει το περιβάλλον και άρα εμείς θέλουμε την πράσινη ανάπτυξη, τις ανεμογέννητριες, τα φωτοβολταϊκά κλπ. Και να κάνουμε στρατηγικό κόμβο τη χώρα φυσικού αερίου και υγροποιημένου LNG. Τώρα βγήκε γιατί το θέλουν οι Αμερικάνοι και οι εφοπλιστές για να κουβαλάνε με τα δεξαμενόπλια και να έχουν κέρδη το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Και σου λέει είναι ακριβό. Δεν λέει αλήθεια. Γιατί ήταν ακριβώς ο λιγνίτης, είχε ακριβίνει, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να μπει στον τζόγο του χρηματιστηρίου ρήπων, να κάνει το εμπόριο ρήπων ορυπαίνων πληρώνει, με αποτέλεσμα σου λέει έχεις λιγνίτη, πλήρωνε κατά κέφαλα. Λοιπόν και έβαζε και αυξήθηκε το κόστος. Τώρα που το φυσικό αέριο λόγο του πολέμου, του ιμπεριαλιστικού, της επέμβασης της Ρωσίας στην Ουκρανία, που έχει φτάσει στα ύψη το φυσικό αέριο και ξεπέρασε και το λιγνίτη και όλα τα άλλα, είναι πάρα πολύ ακριβό δηλαδή, σου λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν πειράζει τώρα τόσο και στο περιβάλλον λιγνίτες, κρατήστε το λιγνίτη λίγο, γιατί είναι φτηνότερος και γιατί δεν θα έχουμε φυσικό αέριο. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι υποκρισία. Και πολλές φορές μπερδεύουν τον κόσμο, σκόπιμα τα κάνουν αυτά και στη Βουλή όταν μιλάνε και τα επιχειρήματα ή του λένε κάποιες μισές αλήθειες, αληθιούλες, γιατί η μισή αλήθεια ξέρετε όμως ότι είναι μεγάλο ψέμα τελικά καταντάει, άμα δεν λες όλα τα πράγματα και όλες τις παραμέτρους. Όταν εγώ τον πήρα τηλέφωνο τον κύριο Μητσοτάκη προχτές που ήταν για... με πήρε τηλέφωνο μάλλον γιατί μας πήρε όλους για να ενημερώσει για τη συνάντηση με τον Ερντογάν, τι είπαν εκεί, τι του είπε κλπ. Και τον ρώτησα για αυτά τη συνεκμετάλλευση και τέτοια. Λέει, τι να συζητήσουμε για τη συνεκμετάλλευση και τέτοια. Δεν έχουμε βρει και πολλά κοιτάσματα, ούτε εμείς ούτε αυτοί στο Αιγαίο. Εμείς έχουμε βρει στη Δυτική Ελλάδα, αλλά τα έχουμε αφήσει. Αλλά εγώ θέλω στρατηγικό κόμβο να κάνουμε το LNG για την Ελλάδα, το φυσικό αέριο, το υγροποιημένο. Γιατί θέλουν οι Αμερικάνοι, έχουν πάρει και το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης, φτιάχνουν εκεί δεξαμενές και θέλουν και οι εφοπλιστές. Όλοι τώρα γι' αυτό κόπτονται. Έχουν βάλει τα δεξαμενόπλια τους για να κουβαλάει το υγροποιημένο αέριο. Και δημιουργούνται προβλήματα. Και όταν του λες ότι μα για να έχω και επαρκές ρεύμα, δηλαδή να μην έχω ενεργειακή φτώχεια, να μην κινδυνεύει να κλείσει η βιομηχανία, τα νοσοκομεία από έλλειψη ρεύματος κάποια στιγμή σε μια ενεργειακή κρίση. Όταν θα πρέπει να έχω ποιοτική ενέργεια και φτηνή ενέργεια, φτηνό ρεύμα για τον κόσμο, για τα λαϊκά νοικοκυριά ας πούμε, και πρέπει να αξιοποιήσω όλες τις μορφές ενέργειας που διαθέτω ως χώρα, γιατί έχω πλούτο τέτοιο παραγωγικών δυνατοτήτων
και το λιγνίτι πρέπει να αξιοποιήσω και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας να αξιοποιήσω, γιατί και αέριδες έχω για να βάλω αιωλικά πάρκα, ανεμογεννήτριες και ήλιο έχω για να βάλω φωτοβολταϊκά όπου χρειάζεται και γεωθερμία έχω και ποτάμια για αξιοποίηση ενέργειας από το νερό και φυσικό αέριο και υγροποιημένο και μη υγροποιημένο και αυτά που θα βρούμε εδώ κοιτάσματα ή με τους αγωγούς που έχουμε και συνεργασίες που μπορεί να κάνεις με άλλες χώρες, όλα αυτά θα τα έχεις στο πακέτο. Και για να έχεις επάρκεια και για να μην έχεις ενεργειακή εξάρτηση από άλλους και για να έχεις και φτηνό ρεύμα. Και να το φτηνένεις όλο και περισσότερο να μπορεί να ζει και ο κόσμος. Γιατί το ένα φέρνει το άλλο. Είναι ακριβό το ρεύμα, είναι ακριβά τα καύσιμα, ακριβαίνουν οι μεταφορές, ακριβαίνουν τα τρόφιμα, ακριβαίνουν όλα τα εμπορεύματα. Έτσι γίνεται. Γι' αυτό βλέπετε έχει εκτιναχθεί ακρίβεια σε όλα τα είδη, και στα σούπερ μάρκετ και στο ένα και στο άλλο, και δεν ξέρουμε πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση. Και μιας και είπε ο φίλος για τον πόλεμο, μα και ο πόλεμος γι' αυτό γίνεται. Οι ανταγωνισμοί γι' αυτά γίνονται. Απ' τη μια έχουμε τη μια ομάδα ληστών, έτσι τους λέμε εμείς, γιατί τέτοιοι είναι ΝΑΤΟ, Αμερικάνοι, Ευρωπαίοι κλπ. Και απ' την άλλη είναι η άλλη ομάδα ληστών, Ρωσία και η λοιποί με άλλους συμμάχους που έχει στην Ευρασιατική συνεργασία εκεί, οι οποίοι θέλουν για τα δικά τους μονοπόλια, γιατί δεν υπάρχει τώρα η Σοβιετική Ένωση, δεν υπάρχουν σοσιαλιστικές χώρες, δεν υπάρχουν τέτοια κράτη. Εκεί καπιταλισμός είναι και ο ένας είναι λύκος για τον άλλον και θέλει μονοπωλιακός καπιταλισμός. Είναι τα μονοπόλια, ο Πούτιν τα δικά του, θέλει να βρει αγορές και στην Ουκρανία και στις γύρω χώρες που ήταν η πρώην Σοβιετική Ένωση με τις δημοκρατίες εκεί και στην Ευρώπη να πάει και στην Αφρική και παντού. Αυτό σκέφτεται ο Πούτιν, όπως σκέφτεται και ο Μπάιντεν, ο Αμερικάνος ή δεν ξέρω τι ο Γερμανός, ο Σόλτς και ο Βρετανός. Αυτό γίνεται και υπάρχει ανταγωνισμός και τρώγονται και για την ενέργεια. Γιατί οι ενεργειακοί δρόμοι, η ενέργεια, ο ρηκτός πλούτος και οι δρόμοι μεταφοράς εμπορευμάτων είναι τα κρίσιμα ζητήματα που γίνεται η ξαναμοιρασιά των υπεριαλιστικών δυνάμεων, των υπεριαλιστικών κρατών μεταξύ τους. Και έχει ξεκινήσει αυτή η μοιρασιά. Και γι' αυτό και διαστρεβλώνουν τη θέση του ΚΚΕ. Εμείς, αν είναι δυνατόν, να είμαστε εμείς με τον Πούτιν. Ο Πούτιν δικός τους άνθρωπος ήταν, της Δύσης. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι όταν διαδέχτηκε το Γέλτσιν, γιατί ήταν δικό του γέρι, όταν ανατρέπηκε ο σοσιαλισμός, έβγαλε παράνομο το Κομμουνιστικό Κόμμα, διάλυσε τη Σοβιετική Ένωση, διάλυσε το σοσιαλισμό και είπε θα πάω στον καπιταλισμό. Αυτοί του λέγαν τι ωραία ειρήνη θα φέρει, θα έχουμε ευημερία, ειρήνη, ασφάλεια για τους λαούς, τελειώνει ο ψυχρός πόλεμος και τον είχαν στα όπα-όπα. Μαζί χορεύαν με τον Κλίντον, με τον Μπους, ο Πούτιν ας πούμε εκεί πέρα, άμα δείτε κυκλοφοράνε και στα βίντεο τα χορευτικά που ρίχναν μετά το 1991. Και εμείς λέγαμε ότι δικό σας άνθρωπος είναι και θα πάει αυτή η κατάσταση και οι λαοί θα τα βρουν μπροστά τους χειρότερα. 30 χρόνια μετά τι συμπέρασμα βγάζει ο ελληνικός λαός και οι άλλοι λαοί. Και δεν θέλουν να λέμε, αυτοί λένε τώρα μόνο για τον Πούτιν γιατί δεν τους κάνει τη δουλειά και τους ανταγωνίζεται και έχει δυναμώσει η Ρωσία, έχει δυναμώσει η Κίνα και ψάχνουν για την πρωτοκαθεδρία στο παγκόσμιο σύστημα και δεν θέλουν να τους λέμε ότι ξέρεις ο Πούτιν έκανε την επέμβαση την απαράδεκτη, γιατί ήταν απαράδεκτος που ξεκίνησε αυτή την επέμβαση, γιατί το έφλεκτο υλικό ετοιμαζόταν. Γιατί βάλατε το λαό της Ουκρανίας να γίνει σάκος του μπόξ σε αυτά. Γιατί η συμφωνία το 1991 ήταν ότι εντάξει διαλύω τη Σοβιετική Ένωση, διαλύω το Κομμουνιστικό Κόμμα, πάω στον καπιταλισμό, κάνουμε επενδύσεις, συνεργαζόμαστε σε τέτοια ζητήματα διεθνώς, αλλά στη γειτονιά μου δεν θα μου φέρετε το ΝΑΤΟ, εγώ διαλύω το σύμβολο της Βαρσοβίας και το διαλύσαν τότε. Αν δεν διαλύσετε εσείς το ΝΑΤΟ, τουλάχιστον δεν θα έρθετε στα σύνορά μου, τους είπε η Ρωσία. Και το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι και οι υπόλοιποι τσουκουτσούκου, τσουκουτσούκου, χρονιά τη χρονιά, χρονιά τη χρονιά, πολεμικές ασκήσεις, βάσεις, πολέμους, στο ΝΑΤΟ να τους εντάξουν όλους, τώρα θέλουν και την Ουκρανία, σου λέει τέρμα, δεν θα σας αφήσω άλλο, οπότε και εγώ θα μπω. Αυτή είναι η ιστορία. Πρέπει να γίνει έτσι, δεν πρέπει, λέμε εμείς, βεβαίως δεν πρέπει. Αλλά αυτό γίνεται. Και μην μας κρύβουν τη μισή αλήθεια, εμείς δεν θα βάλουμε τελεία. Καταδικάζοντας τη ρώσικη επέμβαση, δεν βάλαμε τελεία, είπαμε ότι ευθύνονται και οι άλλοι, οι οποίοι έχουμε κεράματα για τη γούνα τους βέβαια και τους ζήσαμε.
στη Γιουγκοσλαβία. Από εδώ περνάγαν τα στρατεύματα για να πάνε στη Σερβία να τη διαλύσουν. Τότε ήταν, έπρεπε να τη διαλύσουν, ήταν κακός ο Μιλόσεβης. Και έπρεπε να πάει το ΝΑΤΟ και οι Αμερικάνοι εκεί. Στο Ιράκ το ίδιο, στη Συρία το ίδιο, στη Λιβύη το ίδιο, σε όλο τον κόσμο το ίδιο. Πιο πριν στην Κύπρο, με τον Ερντογάν, μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης η Κύπρος, και πάει λέγοντας. Πιο πριν στο Βιετνάμ, επεμβάσεις. Εκεί έχουν δικαίωμα οι Αμερικάνοι, το ΝΑΤΟ, να κάνουν όπου θέλουν, με τσαμπουκά και γκαγκστερικό τρόπο. Και τα βάζουν τώρα με τον άλλο γκάγκστερ που τους βγήκε και που τον προβάλλαν αυτοί και τον φτιάξαν αυτοί. Λοιπόν, δεν θέλω να σας άλλο να σας κουράσω, γιατί αυτή η ιστορία δεν τελειώνει. Αλλά αν τα λέω αυτά, είναι επειδή έγιναν εδώ επισημάνσεις και επειδή πρέπει να ξέρουμε ότι όλα τα ζητήματα συνδέονται. Και καλό είναι να τα συζητάμε έτσι καθαρά, να λέει ο καθένας την άποψή του μέσα στους χώρους δουλειάς, εδώ που είστε μαζί με όλα. Βέβαια, πρωταρχικό εδώ είναι το ζήτημα της υγείας, αλίμονο. Και γι' αυτό ήρθα εγώ σήμερα. Δεν θα ξεχάσω λέγοντας αυτά τώρα τα υπόλοιπα που είπαμε πριν. Και έχω καθήκον και να τα προωθήσω πιο αποφασιστικά σαν κόμμα και μέσα στη Βουλή και παντού και στους αγώνες. Αλλά τελικά όλα πάνε σε ένα πράγμα. Ποιο είναι το πολιτικό πρόβλημα της χώρας. Τι σύστημα θέλουμε, είτε πολιτικό, είτε αφορά το κράτος, είτε αφορά τη δημοκρατία μας, όπως λένε, τη συμμετοχή του λαού, με ποια οικονομία, ποιος να έχει την ιδιοκτησία και τι θέση έχει σε αυτό το πράγμα, αυτό που λέμε εργαζόμενος λαός. Εργατική τάξη, ο επιστήμονας, ο σύγχρονος, τα άλλα λαϊκά στρώματα. Λοιπόν, ας ευχηθώ ξανά καλή δύναμη, καλή υγεία. Μακάρι να έχουμε και άλλες τέτοιες ευκαιρίες να τα πούμε και πιο αναλυτικά. Σας περιμένουμε. Ευχαριστούμε πολύ.